έχουμε αυτοκτονία πατέρα στο πατρικό του σπίτι. Ναι. Άλλη παράξενη αυτοκτονία αυτή. Για πάμε να δούμε και από εκεί. Λοιπόν, 62 χρονών ο άντρας, ναι, ο οποίος τον βρέθηκε κρεμασμένος από τον πατέρα του, 82 ετών. Ναι. Όλα ξεκίνησαν λοιπόν όταν ο 62χρονος πήρε τηλέφωνο τη σύζυγό του, ναι, της είπε ότι έρχομαι στο σπίτι. Στη συνέχεια, αντί να πάει στο σπίτι και στη σύζυγό του, πήγε, πάρκαρε το αμάξι στο σπίτι του αδερφού του, με τα πόδια πήγε στο πατρικό του σπίτι και εκεί κρεμάστηκε. Να πούμε ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε δύο παιδιά, ήταν ιδιαίτερα συμπαθής και αγαπητός στους συγχωριανούς του, γιατί μένανε σε μία κλειστή κοινωνία, σε ένα χωριό στην Αλεξανδρούπολη. Ναι. Δεν είχε ούτε ψυχολογικά προβλήματα, ούτε οικονομικά προβλήματα που να δικαιολογούν αυτή του την πράξη. Τον βρήκε, όπως είπαμε, ο πατέρας του κρεμασμένος στο σπίτι. Ναι. Και έφτασε στο σημείο και το ασθενοφόρο και η αστυνομία που απέκλεισαν κατευθείαν την εγκληματική ενέργεια και ο θάνατος αποδίδεται καθαρά σε αυτοκτονία. Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος δεν είχε κανένα μα κανένα απολύτως πρόβλημα. Μάλιστα. Βλέπουμε ότι γενικότερα είναι στενάχωρα τα όσα γίνονται. Σε πάρα πολύ λίγο θα πάμε επίσης να δούμε τι έχει γίνει με τον Νίκο Χαρδαλιά, ο οποίος Νίκος Χαρδαλιάς κάνει μηνύσεις και αγωγές. Μηνύσεις και αγωγές ο Νίκος Χαρδαλιάς, σε ποιους θα μάθουμε σε λίγο, είναι μια είδηση της τελευταίας στιγμής.